Την ώρα πάντως που ο Ρώσος πρόεδρος διέστρεφε πλήρως την πραγματικότητα, βαπτίζοντας για μία ακόμη φορά την εισβολή στην Ουκρανία ως επιχείρηση αποναζιστικοποίησης, παίζοντας μάλιστα με το ιστορικό θυμικό του λαού του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι του επέστρεφε με μήνυμά του τις κατηγορίες περί ναζισμού. Παρ' όλα αυτά, ρωσόφωνοι αυτονομιστές του Ντονμπάς έκαναν παρέλαση στη Μαριούπολη, ενώ επίθεση με μπογιές δέχτηκε ο Ρώσος πρεσβευτής που επιχείρησε να καταθέσει στεφάνι στο μνημείο του Σοβιετικού στρατιώτη στη Βαρσοβία. Με αυτό το βίντεο που γυρίστηκε στους δρόμους του Κιέβου, ο Ουκρανός πρόεδρος επέστρεψε στο Κρεμλίνο τις κατηγορίες για ναζισμό. Την ίδια ώρα στη Μαριούπολη, οι ρωσόφωνοι αυτονομιστές του Ντονμπάς έκαναν παρέλαση στην πλατεία Ελευθερίας που καθαρίστηκε από τα συντρίμμια. Γιόρτασαν την αποναζιστικοποίηση, όπως λένε, της πόλης, με μια μεγάλη σημαία, όπως η κορδέλα του Αγίου Γεωργίου που φέρουν οι Ρώσοι μαχητές. Όμως, λίγα χιλιόμετρα μακριά, στο Αζοφστάλ, παραμένουν οχυρωμένοι εκατοντάδες Ουκρανοί στρατιώτες, κυρίως μέλη του τάγματος Αζόφ. Δέχονται σφοδρούς βομβαρδισμούς, λένε ότι θα πολεμήσουν μέχρι σε σχάτων τους Ρώσους εισβολής, ενώ κατηγορούν και το Κίεβο ότι τους έχει εγκαταλείψει. Στην Πολωνία, διαδηλωτές έλουσαν με κόκκινη μπογιά τον Ρώσο πρεσβευτή και τους συνεργάτες του που πήγαν να καταθέσουν στεφάνι σε μνημείο του Σοβιετικού στρατού στη Βαρσοβία. Η πολωνική αστυνομία έφτιαξε κλοίο χωρίς να απομακρύνει τους διαδηλωτές και ο πρεσβευτής δεν κατάφερε να καταθέσει το στεφάνι. Η Μόσχα αξίωσε από την κυβέρνηση της Βαρσοβίας να οργανώσει εκ νέου την τελετή εντός της ημέρας με όλα τα μέτρα ασφαλείας. Διαμαρτυρίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία έγιναν και μέσα στη Ρωσία, κυρίως από μεμονωμένα άτομα που διαμαρτυρήθηκαν με πλακάτ και προσήχθησαν από την αστυνομία. Πάντως, τη συντριβή του ναζισμού γιόρτασαν και οι Ρώσοι κοσμοναύτες στο διαστημικό σταθμό, υψώνοντας τη σημαία της νίκης και τιμώντας τους πεσόντες. Σε περιμένει. Ανακάλυψε χιονισμένα βουνά. Ορεινά χωριά. Πανέμορφα ποτάμια. Και απόλαυσε κάθε γεύση που έχει η Ελλάδα να σου προσφέρει. Ζήσε την Ελλάδα και το χειμώνα. Εμβολιαζόμαστε και ταξιδεύουμε ασφαλείς. 9 στους 10 θανάτους από COVID αφορούν συμπολίτες μας άνω των 60 ετών. Το εμβόλιο μειώνει ως 20 φορές τον κίνδυνο διασωλήνωσης και θανάτου. Εμβολιαζόμαστε για μας και για τους συνανθρώπους μας.